Πόσο θα ανέχεσαι τους εκβιασμούς και τα ψευτοδιλήμματα? Θα ψηφίσεις αυτούς που διαιωνίζουν τα μνημόνια? ΕΠΑΜ. ΕΠΑΜ. Στηρίζουμε το συμφέρον μας, όχι τον ξένο. Δίνουμε φωνή στην οργή σου. Εδώ είμαστε, 9 η ώρα και σε προεκλογικό χρόνο. Η δημοσιογραφία, τα δελτία, οι εκπομπές, τα άρθρα, όλα όσα φίλες και φίλοι ενδιαφέρουν αυτή την περίοδο, μιας και τα περίπτερα των κομμάτων έχουν στηθεί, οι σημαίες δεν είναι όπως άλλες εποχές, αλλά κυματίζουν έστω και λίγες. Και φυσικά τους υποψήφιους τους υποδέχεται ο κόσμος με κατήφια, με πολύ προβληματισμό, πολλές φορές και με θυμό και με ένταση, άλλες φορές δέχονται και διάφορα περίεργα όπως αυγά, όπως γιαούρτια, αποδοκιμασίες, άλλοι δεν τίνουν ούτε καν το χέρι τους να τους χαιρετήσουν. Υπάρχει γενικά ένας προβληματισμός, μια απόγνωση στο πολιτικό σκηνικό και στο λαό, και αυτός ο προβληματισμός είναι τα μεγάλα ποσοστά των αναποφάσιστων, αυτών που λένε ότι δεν θα πάνε και καν να ψηφίσουν, γιατί έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο, αφού πρώτα, επειδή μας ζήτησε, επειδή θα βγει και αυτός έξω, θα τρέξει όπως τρέχει συνέχεια, ο φίλος μου Μιχάλης ο Νικήτας, του ζήτησε να κάνει μια μικρή παρέμβαση για να τον ακούσουμε, έτσι να μας πει πώς πάει ο Καζάκης στο ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το οποίο βλέπω το περίπτερό του εδώ απέναντι στην κεντρική πλατεία, και ένα κόμμα, ένα κίνημα, το οποίο είναι και αυτός εκτός πάνελ, ο Καζάκης, εκτός τηλεοπτικών εκπομπών, εκτός ραδιοφωνικών εκπομπών, μακριά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λες και δεν υφίσταται το κόμμα που εδώ και τόσα χρόνια πολεμά και προσπαθεί να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Και αμέσως μετά τον Μιχάλη τον Νικήτα θα μιλήσουμε για το ποτάμι που έχει τη τιμητική του σήμερα, με τον Κυριάκο τον Χαρακίδη, τον βουλευτή, στενό συνεργάτη του Σταύρου του Θεοδωράκη, να βρίσκεται στην Καβάλα σε λίγη ώρα. Και εγώ φυσικά έχω τη τιμή να έχω και ένα από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, πρώτο στο ψηφοδέλτιο, στη λίστα, και όργωσε αρκετά όλο αυτό το διάστημα, από το Γενάρη μέχρι και τώρα το Σεπτέμβρη. Δεν τα παράτησε, δεν έμεινε απλά στην ταμπέλα του πολιτευτή, τον κύριο Γιώργο Γκαϊτατζή. Κύριε Γκαϊτατζή, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Δεν είμαστε τόσο φιλόξενοι. Καφεδάκι θα πιείτε? Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα έχω πιει ήδη ένα, άμα αρχίσουμε από τώρα το δεύτερο. Τα νεύρα πρέπει να έχετε εσείς, έτσι, να είστε ήρεμοι. Θα τα πούμε σε πολύ 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 λίγο. Το μικρόφωνο σας είναι ανοιχτό. Να καλημερίσω τον Μιχάλη τον Νικήτα. Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα σου. Καλώς το να. Τι κάνει το μέτωπο? Πολύ τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Έτσι είναι, τι νομίζεις τώρα? Πολύ τρέξιμο. Εσείς οι υποψήφοι πρέπει να τρέχετε, να οργώνετε. Πώς πάτε? Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μια, όχι αγανάκτηση, τους συχαίνονται όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή με το που σε βλέπουν εσένα και δεν τους λες ΣΥΡΙΖΑ, και Νέα Δημοκρατία, σου λένε έλα κάτσε, τα γιαούρτια είναι στο ψυγείο, τα αυγά είναι στο ψυγείο, δεν υπάρχει θέμα. Παραλίγο να τρώγαμε, γιατί είδε μια φωτογραφία και νόμιζε ότι ήμασταν του ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Τέλος πάντων. Εσύ μοιάζεις και για ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Όχι, εγώ δεν σε έβρισα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό που βλέπω, δηλαδή, γιατί βαρόμετρο είμαι κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, και απόγευμα. Δηλαδή τώρα έτοιμος ήμουν να φύγω, να πάμε από την πλευρά της Ελευθερούπολης, Κοκκινόχωμα και προς τα εκεί κάτω. Χθες ήμασταν, δύο μέρες ήμασταν από εδώ, αυλή και δεν συμμαζεύεται εκεί τα... Να ρωτήσω, Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι. Όταν τους λέτε ΠΑΜ Καζάκης, το γνωρίζουν ότι κατεβαίνετε? Κοιτάξτε, κάποιοι το γνωρίζουν. Εκείνοι που μας ακούνε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στο συντηρητικό τόξο, ας το πούμε έτσι, μέχρι και ακροδεξίοι. Αυτοί κάθονται και ακούνε. Δηλαδή, χθες στη Μουστέμι υπήρχαν κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι ήταν ακροδεξίοι, ας πούμε. Κάθονται, ακούνε. Αυτοί που δεν ακούνε φυσικά με τίποτα και είναι εξαφανισμένοι, είναι οι ψηφοφόροι που ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπάνε το κεφάλι τους μεθαύριο, αλλά δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα, γιατί είναι και ανεγκέφαλοι αυτοί, δεν έχουν κεφάλι. Οπότε του Λαφαζάνη σας ακούν? Δεν έχω συναντήσει, μόνο του Λαφαζάνη έχω βρει μόνο, ειδικά στην Ελευθερούπολη και σε κάτι άλλα χωριά, έχω δει μόνο τέτοια
διαφημιστικά, τίποτα άλλο. Πάντως, το πρόβλημα, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν εκείνες οι ομάδες των κομμάτων mm-hmm. που βγαίνανε σε άλλες εκλογές κατά ομάδες και τους συναντούσαμε. Ναι. Εγώ συναντώ μόνο εμάς. Είναι πιο βουβά τα πράγματα, θες να μου πεις. Ναι, είναι μια αγανάκτηση, μια συχαμάρα όπως το λένε πολλοί και πράγματι ήταν πολύ ωραίο που με είπε ένας εχθές στην Ουσθένη. Τους συχαθήκαμε όλους σας. Κάτσε λίγο να συζητήσουμε. Αυτό πώς το είπες, τους συχαθήκαμε όλους σας. Όλους τους συχαθήκαμε. Σέβαλε και σένα μέσα, σέβαλε και σένα. Όχι, λέω μέσα σε εμένα, λέω δεν μπορείς γιατί εγώ είμαι, λέω, δεν έχω μπει στη Βουλή, δεν έχω δικήσει. Ποιανού είστε εσείς, με λέει. Λέω του Καζάκη, αυτό ρε παιδί μου, λέει, τον ακούμε, κάτσε να συζητήσουμε. Λοιπόν, και όταν καθίσαμε και συζητήσαμε και τους είπαμε ότι προσπαθούν όλοι αυτοί που είναι στο σημερινό πολιτικό σύστημα προσπαθούν να πείσουν το λαό να τους ξαναψηφίσει τη στιγμή που τους έχει καταστρέψει με μόνο διακύβευμα πώς θα μπορέσει ο λαός να πληρώσει για τα δικά τους τα εγκλήματα mm-hmm. τότε κάθονται και ακούνε. Για κάτσε εδώ να συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα εγώ βλέπω, ας πούμε, όπως λέω και σε ομιλίες που κάνουμε έτσι στα καφενεία, βλέπω ότι αυτές οι εκλογές, ουσιαστικά κάθε εκλογική διαδικασία, ναι. εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία. Ναι. Λοιπόν, σήμερα αυτές οι εκλογές εκφράζουν την νομιμοποίηση της κατοχής από το Τέταρτο Ράιχ. Αυτό βλέπω και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Του το λες χοντρά τώρα εσύ, Τέταρτο Ράιχ, το λες κατευθείαν. Τι πάνε να κάνουν. Αυτό δεν πάνε να κάνουν. Μιχάλη, έπεσες πάνω σε αυτούς που λένε εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω, σε αυτά που δημοσκοπικά φαίνεται ότι είναι και πολύ πράγμα, δηλαδή έχει πολύ κόσμο. Και τους εξηγώ, έπεσα σε ανθρώπους τέτοιους που δεν θέλω. Εγώ λέει δεν θα πάω να ψηφίσω και τους εξηγώ και τους λέω ναι. ότι εάν έχουμε μηδενική αποχή, τότε θα έχουμε πλειοψηφική βουλή και κανένας δεν θα μπορέσει να κάνει συμμαχίες. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι τέτοιο το καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα που σου μοιράζουν 250 έδρες, όχι 300, οι 50 έδρες από τους 300 είναι το μπόνους, όπως είναι στο καζίνο. Άμα βγάλεις 3 εφτάρια, παίρνεις και 50 μπόνους νομίσματα. Λοιπόν, οι 250, όσο πιο πολλοί ψηφίσουν και πάνε και ψηφίσουν από το εκλογικό σώμα, τόσο πιο δύσκολα θα γίνουν συμφωνίες, συνεργασίες μεταξύ όλων αυτών, οι οποίοι είναι εθελόδουλοι της Μέρκελ. Και το καταλαβαίνουν, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι πώς θα διώξουμε αυτούς οι οποίοι μας επέβαλαν την κατοχή. Όταν τους λέτε για εθνικό νόμισμα και για αυτή την πορεία που λέει ο Καζάκης, λιγάκι τους βλέπεις να αλλάζουν το βλέμμα τους, να αλλάζει λίγο η έκφραση του προσώπου, φοβούνται για τη σύνταξη, φοβούνται για το που θα πάει η χώρα, τις καταθέσεις, πώς το βλέπεις? Ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, θα πεινάσουν μέσα στο ευρώ. Και εξηγώ και λέω και πρόσφατα ξαναδείτε πώς τον αποστομώνω. Εξηγώ και λέω. Την παλιά εποχή που ήμασταν στη Δραχμή, είχαμε, ας πούμε, ο καθένας από δύο σπίτια, ας πούμε. Είχαμε 2-3 αυτοκίνητα. Παντρεύαμε το παιδί μας, αγοράζαμε ένα σπίτι. Είχαμε παραθεριστικό. Εκείνη η εποχή ήταν η πολύ άσχημη εποχή που πεινάσαμε τότε. Εγώ, ρε παιδιά, θέλω να γυρίσω πίσω σε εκείνη την εποχή. Κάθονται, ακούνε. Τώρα, αφού μπήκαμε στο ευρώ, το οποίο θα μας ανέβαζε οικονομικά σαν χώρα και σαν λαός, εντάξει, μέσα στο ευρώ δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε καύσιμα, δεν έχουμε λεφτά, όχι δεν μπορούμε να αγοράσουμε σπίτι στο παιδί που παντρεύουμε, μας παίρνουν και αυτό που έχουμε. Μάλιστα τους δίνω και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί το ακούω που το λέει ο Τσίπρας στις ομιλίες του. Καταργήσαμε, λέει, το 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Όπα κύριε. Το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, ναι, το κατήργησες, αλλά το έδινα εγώ όταν ήμουν ασθενής. Αν ήμουν ασθενής, τότε το έδινα. Έλα όμως τώρα που έβαλες στις συντάξεις με αναδρομική ισχύ 2% παραπάνω, δηλαδή από 4 το κάνεις. Τα παίρνει από αλλού, τα παίρνει από αλλού. Και μου παίρνεις 20 ευρώ είτε το μήνα, είτε αρρωστήσω, είτε δεν αρρωστήσω. Με κοιτάνε, λέει, έχεις δίκιο, λέω γι' αυτό κόψε, γι' αυτό μειώσα. Άρα, εσύ τώρα στο tour που κάνεις, το προεκλογικό, στις επαφές, μπαίνεις κατευθείαν στα καφενεία, σε επαφή κατευθείαν με τους πολίτες, δεν φοβάσαι? Όχι, δεν. Συνοδεία αστυνομικών που είναι της μόδας, έχεις? Όχι, τη συνοδεία αστυνομικών. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν έχεις τέτοια. Όχι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Κανονικά με το λαό, δηλαδή, ως πολιτευτής τώρα, ως υποψήφιος. Πρώτο στη λίστα του ψηφοδελτίου του Καζάκη. Κανένας δεν. Μόλις τους πούμε ότι είμαστε. Έπεσες πάνω σε νεοδημοκράτες. Βεβαίως και είναι οι μόνοι που ακούνε. Οι μόνοι που ακούνε. Ακούνε, και αλλά δεν θα σας ψηφίσουν. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που ανήκουν. Οι αγανακτισμένοι της Νέας Δημοκρατίας, εγώ πιστεύω ότι θα μας ψηφίσουν. Γιατί ήδη έχουν καταλάβει ότι αυτά που μας υπόσχονται ο Μαϊμαράκης ότι θα καταργήσει,
Αυτά τα ίδια τα έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Δηλαδή σε πνίγω και μετά θα έρθω να σε σώσω. Δεν είναι αυτό λογική. Μιχάλη Νικήτα, στα κανάλια κάτω, στα πάνελ και αυτά, γιατί δεν βλέπουμε πουθενά εκπροσώπους σας? Στα πανελλαδικής εμβέλειας πολύ δύσκολα δεν θα δείτε. Όμως έχουν γεννήσει όλα του, τα περιφερειακά. Του Λεβέντη βλέπω συνέχεια. Και ο Λεβέντης δεν είναι στη Βουλή. Το Λεβέντη τον προωθεί το ίδιο το σύστημα, έτσι. Γιατί, είναι επειδή φοράει κουστούμι και τα σχετικά, ή ο Καζάκης είναι πιο σπορ. Ποιο σπορ είναι ο Καζάκης? Και ένα δεύτερο ποτάμι μέσα. Μαζί με το ποτάμι και όλο και τώρα μου δίνει πάσα εδώ για τον Καϊτατζή που έχω δίπλα μου. Δίνει πάσα τώρα. Αλλά εντάξει, εγώ με το ποτάμι διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι είναι και αυτό. Είναι ένα, και όλοι το λένε ότι είναι. Και το λέει και ο ίδιος ο Λεβέντης. Εντάξει, ο Λεβέντης μου θυμίζει την Τσιτσιολίνα. Ή τον απορρίπτει στο Λεβέντη ή μένει στα λόγια του τώρα. Μας έχεις μπερδέψει λίγο. Μα ο Λεβέντης λέει, το λέω κι εγώ, ότι το ποτάμι κανονικά θα έπρεπε να λέγεται Προκάμι. Λοιπόν, και εκεί που έχει τα δύο τα ποτάμια, τους παραπόταμους, εγώ βάζω ας πούμε δύο προκάμια από χταπόδι. Γιατί είναι το αποτέλεσμα. Διαπλεκόμενα λες τώρα εσύ. Μα είναι άκουσε τι μου είπε ο Καζάκης τις προάλλες εδώ, όταν πήγε στο Λαφαζάνι, του λέει άλλαξε εκείνο. Διαφωνεί ο Ρούντι, ο Ρινάλντι και άλλες ενιστώσεις του Λαφαζάνι διαφωνούσαν. Λέει, έχετε, τι έχετε εκεί εσείς, κάτι η χρώματα. Την ελληνική, τους ενοχλεί. Έχετε την ελληνική σημαία, δεν τρέπεστε. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Ο Σταυρός με τις 9 λευκές και. Πάντως πρέπει να είμαστε πολιτισμένοι και να πάμε ψύχρεμα την Κυριακή, κύριε Γκαϊτατζή, και να ψηφίσουμε όλοι μαζί έτσι όμορφα. Κανονικά δεν χρειάζεται να έρθουν 100 αστυνομικοί που ήταν εδώ στο Τσίπρα για να μιλήσει. Δεν χρειάζεται τόση αστυνομία. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, προφανώς θα υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας. Ναι, εντάξει, κάποια μέτρα δικαιολογημένο, αλλά όχι τόση αστυνομική. Πολύ αστυνομική. Πολύ πράγμα. Σε λίγο θα κυκλοφορεί κάποιος που εκλέγεται και θα δηλώνει, όπως λέει τώρα ο Μιχάλης, τον περάσανε για Σιριζέο, πήγανε να του τα πούνε έτσι πολύ γρήγορα. Όταν έχεις καεί στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Μάλιστα. Να μην γίνει τίποτα. Μιχάλη, πού θα πας σήμερα για να σε αποχαιρετήσουμε? Κατεβαίνω τώρα στην τράπεζα στην Ελευθερούπολη να ανοίξω λογαριασμό ως υποψήφιος βουλευτής, γιατί έτσι πρέπει. Πρέπει να ανοίξω ένα λογαριασμό. Κάνεις τα πρακτικά, ναι. Ναι, τα... για να συμπληρώσεις τα πρακτικά που ξοδεύεις λεφτά. Ωραία. Μετά που πας, μετά την τράπεζα. Μετά στην Κοκκινόχωμα, Κροβούνη και προς τα κάτω και ανατολική. Άντε, καλή πορεία προεκλογική σου. Εύχομαι να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Μονάχα να ξέρετε ένα πράγμα, το λέω πάρα πολύ και θα το πω και να τελειώνω με αυτό. Πες το. Ότι όλοι οι πολιτικοί μας που βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Πρόσεξε τι θα πεις τώρα. Ναι, πρόσεξε. Είναι ελληνόφωνες. Σε αυτή τη χώρα είναι ελληνόφωνες. Ο ελληνόφωνας που δεν είναι Έλληνας, για μένα είναι λαθρομετανάστης. Να φύγουν να πάνε στη Γερμανία. Ή αν κάτσουν εδώ, θα έρθει η ώρα τους που θα τιμωρηθούν για αυτά που μας έχουν κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη Νικήτα, να είσαι καλά. Καλημέρα.